Τεράστια είναι τα προβλήματα εξυπηρέτησης των πολιτών στις υποστελεχωμένες πολεοδομίες, με τον Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών να καταδικάζει την προβληματική κατάσταση στις υπηρεσίες δόμησης του νομού Ηρακλείου. Ποια αίτηση να πάει μπροστά των σεισμοπαθών για το ΒΟΑΚ, για το αεροδρόμιο, για κατεδαφίσεις, για ετοιμόρροπα, για οικοδομικές άδειες, για τακτοποιήσεις. Τι να πρωτοκάνει ένας υπάλληλος, 48.000 χέρια να έχει, δεν προλαβαίνει. Είναι δυνατόν ο Δήμος Χερσονήσου, ο Δήμος Μαλευζίου, ο Δήμος Σαρχάνες, Αστερουσίου, να μην έχουν πολεοδομική υπηρεσία? Η διάστησή μου είναι ότι οι δημόσιες υπηρεσίες σε λίγο καιρό θα είναι μια ανάμνηση. Πάμε κατευθείαν στην ιδιωτικοποίηση ανεφόρων. Για παράδειγμα, η πολεοδομία Καστελίου, που εξυπηρετεί το 1 τρίτο του νομού, έχει μείνει με έναν μηχανικό, ενώ με δύο μηχανικούς ο Δήμος Φεστού. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Βλέπουμε ότι η πολεοδομία του Καστελίου έχει ένα μόνο υπάλληλο. Αυτό οφείλεται στην πολιτική των κυβερνήσεων που δεν τους ενδιαφέρει τον εξυπηρετούνται οι πολίτες, γιατί όταν για παράδειγμα κάνουμε το αεροδρόμιο, όταν κάνουμε ΒΟΑΚ, όταν έχουμε το θέμα του αργαλοχωρίου και το δημόσιο είναι ανύπαρκτο, τι κάνουν τα ποντίκια όταν λείπουν οι γάτες? Κάνουν χορό. Οι πολεοδομίες είναι ανύπαρκτες, όπως σημειώνει ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, ο οποίος τονίζει την ανάγκη επάνδρωσης των υπηρεσιών, προκειμένου να μην υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις στη διεκπαιρέωση υποθέσεων πολιτών που έχει σαν συνέπεια οικονομική ζημιά και μηδενική ανάπτυξη. Παράλληλα, προειδοποιούν με κινητοποιήσεις και καταλήψεις. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Παρόλο που το θέμα είναι καθαρά των Δήμων, έχει γίνει έλεγχος στατικός των δημοσίων κτηρίων των σχολείων. Μιλάμε για θέματα τα οποία είναι τόσο σοβαρά που έχουν να κάνουν με αντισεισμική θωράκιση, με την αντιπλημμυρική προστασία. Ούτε τα ρέματα δεν έχουν μπορέσει να οριοθετήσουν. Και λέει η παροιμία, ο σοφός ο λαός: από ποταμό και ορφανό μην κλέψεις. Αλλά για να γίνει ο έλεγχος αυτός χρειάζονται υποδομές, χρειάζονται υπάλληλοι, χρειάζονται γνώσεις και να μπορεί ο Δήμος να παίξει το ρόλο του.